Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον ταξίαρχο κύριο Παναγιώτη Γεωργόπουλο, αντιπρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου. Το Πολεμικό Μουσείο στηρίζει την εκδήλωση αυτή. Πραγματοποιούμε από κοινού δράσεις και είναι πολύ σημαντικό το κορυφαίο ιστορικό πολεμικό μουσείο της χώρας να μας στηρίζει. Ο κύριος Γεωργόπουλος. Σύντομοι χαιρετισμοί από ανθρώπους και από φορείς που μας στηρίζουν και αμέσως μετά ένα υπερθέαμα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε από πολλές γωνιές της πατρίδας μας και αυτό το ραντεβού θα έχει συνέχεια του χρόνου και πολλά, πολλά χρόνια ακόμα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να απολαύσετε όλη αυτή τη δουλειά που ετοιμάσαμε ένα χρόνο. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα στο κοινό Ρούμπελ για να παρακολουθήσω μαζί σας την αναβίωση της μάχης των οχυρών. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά και διακρίνω ότι η αναβίωση της μάχης προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον σε πανελλήνιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θεατές. Η μάχη των οχυρών είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Η τριήμερη αντίσταση από 6 έως 9 και σε μερικά οχυρά μέχρι τις 10 Απριλίου 1941, με συνέπεια την καθυστέρηση της γερμανικής προέλασης, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τότε, σε συνδυασμό με τη μετέπειτα αντίσταση της Ελλάδος, δεδομένου ότι η κατάληψη ολοκλήρου της χώρας επετέφθη στις 27 Απριλίου, άλλαξε την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αναγκάζοντας τους Γερμανούς να εφαρμόσουν το σχέδιο Μπαρμπαρόσα κατά της Ρωσίας μετά την κατάληψη της Κρήτης την 1η Ιουνίου 1941 και να ιτηθούν. Το τεράστια σημασία ιστορικό αυτό γεγονός για την εξέλιξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πρέπει να αναδειχθεί και να μην μείνει στα στενά μέσα της χώρας μας. Οι οχυρώσεις της γραμμής μεταξά κατά μήκος των ελληνομοργανικών συνόρων αποτελούνται από 21 ανεξάρτητα συγκροτήματα και πολλές αντιερμανικές τάφους. Το οχυρό Ρούμπελ, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, είναι ένα και καλύπτει περίπου 6,1 χιλιόμετρα. Τα οχυρά, αν και πέρασαν από την κατασκευή τους πάνω από 80 χρόνια, παραμένουν στο σύνολό τους σε πολύ καλή κατάσταση. Αξιοποιούνται χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την τοπική αυτοδιοίκηση, επισκέπτες όλων των ηλικιών βρίσκονται μέσα στο οχυρά και ξεναγούνται στις στοές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ γίνονται περίπατες σε διαδρομές που συνδέουν τα οχυρά μεταξύ τους. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν ιστορικές τοποθεσίες όπου γράφτηκε με αίμα η ελληνική ιστορία και στους μεγαλύτερους να κάνουν μια αναδρομή στην ιστορία την οποία έχουν ζήσει. Η τουριστική ανάπτυξη που θα έρθει με την ανάδειξη και αξιοποίηση των οχυρών μέσω του ιστορικού τουρισμού ή ακόμα του πολιτιστικού τουρισμού, δεδομένου ότι η περιοχή έχει συγκριτικό πλεονέκτημα με το απαράδεκτη ομορφιά φυσικό περιβάλλον, θα είναι προς το συμφέρον της χώρας και κυριότερα της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω ότι το Πολεμικό Μουσείο, που έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση πολεμικών κειμηλίων, τη μελέτη, την εκμυρίωση και προβολή των αγώνων του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συνέχειας και ενότητας του ελληνισμού, θα είναι αρρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια που καταβάλει η Κινησέ Πάγκιστρο Δράση και ο Δήμος Ιθικής για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη των οχυρών της γραμμής Ρούμπελ με στόχο την τουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρεις από αριστερά, τρεις από αριστερά, τρεις από αριστερά.